Και πάλι μαζί, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω πουρέκια χαλουμιού στη σάτζι. Είναι έναν παραδοσιακό παρασκεύασμα. Επευκαιρία που μας έχουν προσκαλέσει στο Sigma TV, άρχισα να ετοιμάζομαι από τώρα και θα δείτε τι εύκολα φτιάχνονται αυτά τα όμορφα κυπριακά παραδοσιακά πουρέκια της σάτζι. Έχουμε βίντεο για εξαιρετικά πουρέκια του χαλουμιού. Εδώ, Μιχάλη, φίλες και φίλοι μου, δεν τον αφήνω να γιάσει. Έχω κάνει τούτες τις μιλόπιτες, είναι πυσίες. Τώρα, για τη ζύμη, εδώ έχω έναν ποτήρι αλεύρι χωριάτικων 120 γραμμάρια. Το έξτρα αλευράκι είναι για το άνοιγμα το φύλλο. Τον τα φύλλα τα λεπτά δεν ανοίγονται χωρίς αλεύρι. Θα το δείτε. Ενάσχετε πάντα και έξτρα αλεύρι. Επίσης, θέλω μία μπρέζα αλατάκι. Εδώ έχω λίγο ξυδάκι άσπρο, γιατί η ζύμη μας είναι άσπρη. Σχεδόν μια κουταλιά και ένα κουταλάκι του γλυκού στη δόση τούτη, είμαστε μια χαρά. Θα μας δώσει την τραγανότητα στα φύλλα μας. Γι' αυτό το βάλουμε. Και το ελαιόλαδο είναι 2,5 κουταλιές, 25 ml ελαιόλαδο. Θέλουμε και χλιαρό νερό. Έχω βάλει εδώ 100 ml. Μισό ποτήρι. Μισό ποτήρι, να το βάλουμε λίγο-λίγο, φίλες μου. Όσο πάει. Θα το πάρει όλο. Αλλά έχουμε το νεράκι μας. Για τη γέμιση έχω τριμμένο όριμο χαλούμι 100 γραμμάρια. Και επειδή κάποιοι δεν ξέρουν τι σημαίνει όριμο χαλούμι, είναι το μη φρέσκο. Αν όμως δεν έχουν το όριμο τούτο, μπορεί να πιάσουν φρέσκο, να τον ανοίξουν, να το στεγνώσουν. Λήξουν με χαρτί κουζίνας, ναι, να απορροφήσει τα υγρά, να το και αφήσουν 2-3 μέρες στο ψυγείο. Και θα έχουμε το όριμο. Θέλω δυόσμο. Ναι. Ο δυόσμος είναι τσίνος που θα δώσει το άρωμα σε τούτα τα πουρέκια. Εγώ έβαλα 2,5 κουταλιές. Ένα αρκετό. Τούτον όσο θέλουμε βάζουμε. Να δούμε να πιάσει καλά το τριμμένο μας χαλούμι. Επίσης, θα τα ενώσω τούτα τα υλικά με ελαιόλαδο μπαλέ. Εδώ έχω βάλει 100 ml. Όμως θα το ρίχνω λίγο-λίγο να δω να βρεχτεί το χαλούμι. Αν είναι πολλά όριμο, θα πάρει περισσότερο ελαιόλαδο. Άρα θα το πάρει όλο. Ναι. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο λάδι για τηγανές. Όχι. Θα πάμε με το αλατάκι, φίλες μου, μια μπρεζούλα. Πάει και το ξύδι. Πάει και το ξυδάκι, φίλες μου. Και τώρα να ρίξω και το λαδάκι μου μέσα. Ριζάζω ελαιόλαδο, δεν θέλω να βάλω σπορέλαια μέσα. Τώρα να δείτε τούτον το λίγο το αλευράκι και να πείτε μα να γίνουν 10 πουρέκια με τούτο πράγμα. Και εντούτοις γίνονται, φίλες μου, είναι δοκιμασμένα το νεράκι μας. Μα χλιαρό, δεν και κοφτεί το επειδή είναι και σιμαλιά, αλλά... Πειράζει αν είναι της βρύσης το νερό. Ναι, αλλά εγώ προτιμώ λίγο χλιαρούι, θα το πάρει όλο. Το ζυμαράκι θα μου κάνει 10 υπέροχα πουρέκια που την προετοιμασία κάνω τις φίλες μου για να τα έχω έτοιμα αύριο. Θα τα ανοίξουμε από τα απόψε να είναι έτοιμα. Μπράβο. Θα κερδίσουμε χρόνο. Ακριβώς. Αύριο. Αν βιάζεστε για κάπου και θέλετε να έχετε έτοιμα φιλαράκια, μπορείτε να τα ανοίξετε και από την προηγούμενη. Από την προηγούμενη ημέρα. Διατηρούνται, να τα δείτε. Τελευταίω είχε 2 ημερινό φύλλα και τα έκαμε και ήταν πολύ ωραία. Και ήταν και εκτός ψυγείου. Ναι, εντάξει, χειμώνας όμως. Δηλαδή, εμένα πήρε μου 50 ml νερό. Μόνο. Πάμε, φίλες μου, και να μπει να το αφήγεις μου. Δύο, να ξεκουραστεί. Ναι, ναι, να το αφήγουμε. Κανά μισάωρο. Πάντα οι ζύμες χρειάζονται να μένουν. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε στο κανάλι του το πράγμα. Ναι. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Έτσι άρχισα την προετοιμασία μου από τη νύχτα να τα έχω έτοιμα, να τα ανοίξω και αφήνω με το στην άκρη. Τώρα καλή ώρα χρυσή. Ένα μπει ο δυόσμος, μπόλικος. Δείχνω, φίλες μου, άμα βρείτε δυόσμι, πώς να τον αποξηράνετε. Μπορείτε να βρείτε, να έχετε το δικό σας το δυόσμι. Όσον πάρει, αν δεν το πάρει όλο, θα το βάλω όλο. Περίπου είναι να χρωματίζει. Κάθε κουταλιά είναι περίπου ένα γραμμάριο, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Να βάλουν καμιά 1,5 κουταλιά να πάρει δεν το χρώμα. Όπως κάνουμε και στις ραβιόλες, χωρίς ραβιόλες, φίλες μου, εξαιρετικές, κάντετες. Τι άνοιξα έναν ωραίο φίλο στις ραβιόλες, Μιχάλη, στο χέρι. Νομίζω χρωματίστηκε καλά. Έτσι, καμιά 1,5 κουταλιά. Μάλλον ακόμα λίγο. Ενώ βάλω όλο τελικά. Και τελειώνουμε. Μα αφού είναι το αρώμα του. Εν και έχει άλλον αρωματικό που να βάλεις μέσα, είναι η γεύση του χαλουμιού, έτσι το ελαιόλαδο μας πρέπει να είναι... Υλικά καλά. Τα υλικά μας πρέπει να είναι φρέσκα, αγνά, να μυριζόμαστε το λάδι.
να μην έχει ταγκάδα, να μυρίζει ωραίο λάδι. Και ένα ρίχνω λίγο. Έβαλα 100. Ένα δω. Δηλαδή η διαφορά με βαλώ καμιά δεκαρκά ml. Καμιά κουταλιά, αν δεν την πάρει. Αν δεν την πάρει, ας πούμε. Διότι δεν ξέρεις κάθε φορά το χαλούμι. Τούτον ήταν ξηρό που πήρα, όριμο. Αλλά να δούμε. Να δούμε. Εν τούτον που λέω, είναι ακριβώς όπως σας πει ο άλλος. Πρέπει να βάλετε και τη λογική. Εν τσι πήρα όμως. Άμα τα κάνουμε ένα δύο φορές. Βέβαια, και εμείς δεν ξέραμε τα. Και σιγά σιγά, όπως πολλές παλιές νοικοκυρές, λέω κάνουμε τα με το μάτι. Μα οι νέες δεν μπορούν να τα κάνουμε με το μάτι. Ούτε εμείς που δεν ξέραμε, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε με το μάτι. Είναι ωραία να φτιανούν λαδερά όσο την ώρα που να τα τιανίζεις, να έχουν το λάδι τους για να μπορέσουν να ψηθούν όμορφα. Και θα βγαίνουν πάνω σε χαρτί κουζίνας. Ναι, να βάλουμε και το χαρτί κουζίνας. Βάλεις όλο. Τώρα να βάλω ακόμα λίγο. Λίγο. Λίγο να θωρώ, να βρεχτεί καλά. Νομίζω εν καλό. Χωρίς υπερβολή. Χωρίς υπερβολή, νομίζω εν καλό. Έμεινε μια κουταλιά. Έμεινε καμιά κουταλιούα. Νομίζω είναι πολύ καλό, Μιχαλάκη μου. Τώρα, φίλες μου, τούτο είναι να μπει στο ψυγείο μέχρι αύριο. Θα έχω και τη γέμιση μου έτοιμη, ώστε τσαμέ μόνο να τα κλείσω και να τα βάλω στο ηλεκτρικό μου τηγάνι να τα ψήσω. Αν δεν έχετε ηλεκτρικό τηγάνι, μπορεί να δείτε εκεί που να έχω, μπορείτε έναν αντικολλητικό τηγάνι. Ή αν έχετε σάτσι, καλύτερα. Αφού λέγονται που λέει και αντισάτσι. Ακριβώς. Είναι σκεύος, είναι ειδικό σκεύος που τηγανίζαν. Η γιαγιά μου ετιάνιζε τα στο σάτσι. Και έχω σάτσι, φίλες μου, αλλά αλλάζει η τεχνολογία, θα χρησιμοποιήσω το σάτσι, διότι εψήνατα και πάνω στα κάρβουνα. Φωτιά, ξύλα. Ναι. Διότι με κάποιον τρόπο πρέπει να ζεσταίνεται το σάτσι. Είμαστε μια χαρά. Και μπαίνει ψυγείο. Πρέπει να κλείσει καλά όμως, να με φύγει ο Μιχαλή. Ωραία. Συνεχίζουμε μετά από κανένα μισάωρο. Ναι. Έβαλες και δύο αλεύρι πάνω στο ψανίδι σου. Θέλω να κάνω 5 τώρα, ζήνη. Με τη μισή ζύνη. Σημάδεψε το τώρα. Κάθε 4 σαντιμέτρ. 16 και μείνει το τελευταίο. Επειδή η Ελίζα τα θέλει σχεδόν όλα τα ίδια. Ένας τρόπος για να είναι η ίδια ζύμη σε κάθε πιτούλα. Αλευρώνουμε τα. Και μια-μια. Και φέρνουμε τη να προσπαθήσουμε να στρογγυλεί για να μας πάει και στρογγυλό με τον πλάστη μας. Θέλουμε αλεύρι. Θα κάνεις πολύ λεπτό φύλλο τώρα. Πολλά λεπτού. Αλλά για να μας γίνει λεπτό το φύλλο, θέλω αλεύρι. Χρησιμοποιάζει μόνο χωριάτικο για τις πικτούλες τούτες. Βεβαίως. Τον την τέχνη με τα φύλλα, φίλες μου, μου την έδειξε η πεθερά μου. Καλά. Όλους μαθαίνουμε. Ήταν μαστόρισα πάνω στα πουρέκια. Τα τηγανιτά, όχι της σαγής. Έχω τη συνταγή, είναι η δική της. Εδώ φίλες μου, καλά αλευρωμένα, για να μπορείτε να ανοίξετε φύλλο, πρέπει να είναι αλευρωμένο. Λεπτό φύλλο. Λεπτό φύλλο. Όπως την κόλλα του τετραδίου. Είναι μεγάλα πουρέκια που γίνονται. Ναι. Δεν τη μεγάλο πουρέκι. Κάνουμε την κόλλα, αντικολλητική. Δεν τη λεπτό μου πάλι. Πάμε έτσι. Έτσι κολλά πιο, επειδή έχει το αλευράκι της. Κάνε κόλλα μου πάνω. Και πάει, την πρώτη. Πάω για την δεύτερη. Και έτσι φίλες μου θα τις κάνω όλες. Και με την άλλη μισή ζύμη θα κάνεις κολλά. Το ίδιο όπως σας έχω δείξει. Και πάει και το άλλο. Πάει από πάνω. Πάει από πάνω. Παίρνει μια άλλη κόλλα. Άλλη κόλλα. Έχω τις κομμένες, έχουμε τις κομμένες έτοιμες. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Δέκατη. Αλευρωμένα, πάντα αλευρή. Ωραία φίλο. Μπαίνει το χαστάκι. Και θα μπουν μέσα στο πλαστικό. Στη συνέχεια. Κλείνω. Και κλείνουμε και θα μείνουν. Θα χρησιμοποιηθούν. Αύριο. Εκτός ψυγείου θα τις βάλω. Ψυγείο. Βράδυ. Και θα τις χρησιμοποιήσουμε αύριο την ώρα που να τις θέλουμε. Η γέμιση μας είναι έτοιμη. Έμεινε μόνο να τα κλείσουμε και να τα βάλουμε στο σάκι μας. Εντό το τηγάνι μου να χρησιμοποιήσω. Η κυπριακή παράδοση είναι συνώνυμο των Ελίζα Χαραλάμπους και Μιχάλη Χατζημιχαήλ. Και βεβαίως όταν μιλάμε για αυθεντικές συνταγές, τότε αυτό είναι το δίδυμο της επιτυχίας. Το ζευγάρι διατηρεί ένα από τα πιο διάσημα YouTube channel που αφορούν κυρίως παραδοσιακά εδέσματα. Μάλιστα σε κάποια από τα βιντεάκια ο κύριος Μιχάλης ακούγεται στο background να σχολιάζει τη συνταγή και στο τέλος πάντα δοκιμάζει τα εδέσματα. Η κυρία Ελίζα μάλιστα έχει αναρτήσει μεταξύ άλλων και διάφορα παρασκευάσματα
ξεκινώντας από το Millennium, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι κρατάει την παράδοση ζωντανή. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν αναφέρει στη συνέντευξή τους ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού τους φίλου και από τα πρώτα 30 λεπτά της συζήτησης κατάλαβαν πως θα ήταν μαζί. Ο χρόνος δεν τους διέψευσε, καθώς απέκτησαν 3 παιδιά και όλοι τους έδωσαν όρκο στον Ιπποκράτη. Κάναμε το κανάλι Mike Hashi Mike με την προσδοκία να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Δια του λόγου του αληθές, η παρέα στο κανάλι του στο YouTube μεγαλώνει καθημερινά. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε να τους έχουμε σήμερα στη δικιά μας παρέα και να μαγειρέψουμε μαζί. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Welcome to Yoda's Hell's Kitchen. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αλήθεια! Να τα ακούτε, σας παρακαλώ. Λέω ότι είναι πολύ χαρούμενη, κυρία Λίζα, που είναι μαζί μου και εσύ να τα ακούς, γιατί υπάρχει και για την πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι την κυρία Λίζα. Πώς καταφέρατε, θέλω να μου πείτε, να κάνετε γνωστή την κυπριακή παράδοση μέσα από βιντεάκια, μέσα από το YouTube και από συνταγές δικές σας? Την αρχή την έχει ο Μιχάλης. Διότι... Εσείς είστε ο δημιουργός, ναι, ναι, εγώ δεν είχα υπόψη μου. Άρχισα και έγραφα συνταγές. Εσείς κάνετε, γιατί αρχίζει και ανάπη, ναι, να το σβήσω. Αλλά ο Μιχάλης με βοήθησε να μπω στο YouTube, γιατί σαν εκπαιδευτικός, ναι, είχε τη γνώση. Είχε τη γνώση, αλλά έβαλε και βιντεάκια για να βοηθήσει τους μαθητές του. Έβαλε για τα ναρκωτικά, έφτιαχνα τις φλαούνες μου. Μάλιστα. Και ήμουν και στη διαδικασία να γεμίσω τα φύλλα. Ο φούρνος ήταν ήδη πυρωμένος. Για τις φλαούνες. Για τις φλαούνες, ο ξυλόφουρνος. Ναι. Και μου λέει, μήπως θέλεις να σε βγάλω βίντεο. Και αν αρέσει, τέλος πάντων, κάναμε τη δοκιμή. Προς το τέλος το φλαούνο, βέβαια, φουρνίσαμε τις ευγάλαμε. Να βάζουμε και πλάνα από το YouTube, σας παρακαλώ, να βλέπουμε τι ακριβώς, ναι, κάνουν οι άνθρωποι. Τελικά βγήκαν ωραίες οι φλαούνες. Οι γνωστές μου που με είδαν, συνέχισε, διότι ξέραν ότι μαγειρεύω πάρα πολλά. Εδίουν ωραίες συνταγές που δεν σε κάμναν και βγαίναν. Και έτσι το έναν έφεραν τώρα. Μαγειρεύεις, έχετε... κυρία Λίζα, μαγειρεύεις πολύ. Φαντάζομαι είσαι. Θα σου πω, τρία αγόρια, τέσσερις άντρες σπίτι, δεν έπρεπε να μαγειρεύσω. Το αγαπημένο φαγητό ποιο είναι? Τα πάντα. Ήθελα πάρα πολύ να δείτε λίγο αυτό το βιντεάκι, έτσι. Κάποια από τα βιντεάκια. Θέλω να σας πω ότι είναι επαγγελματικό και όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε και πολύ κόσμο, όχι από Κύπρο. Παντού. Από Ελλάδα. Κύριε Μιχάλη, κάνει επαγγελματική δουλειά. Από παντού. Είναι... Κύριε Μιχάλη, μήπως να σε εργοδοτήσουμε εδώ, έτσι, είναι, για να κάνουμε τα δικά μας τα βιντεάκια. Ναι. Μια νέος είσαι. Τι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έχουμε σήμερα εσάς μαζί μας εδώ. Οχ, να αυτά παθαίνω, κύριε Μιχάλη, μου βλέπεις. Όχι, όταν μου. Γίνεται επίτηδες και δες τι έγινε τώρα εδώ. Πώς να βάλω το γάντι. Εγώ φέρα τα δικά μου για να μην έχω έτσι θέμα. Δεν μας εμπιστεύεται η κυρία Ελίζα μας. Και να σε ρωτήσω. Εντύπωση ότι σου κάνω σαμποτάζ. Ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη μου, που κάνει σαμποτάζ. Καταλάβατε ποιο. Εγώ δεν λέω ονόματα, αλλά καταλάβατε ποιο μου κάνει το σαμποτάζ, έτσι. Εγώ βλέπω. Θα πιάσω από την γέμιση τούτη. Πόσο βάζουμε? Μια κουταλιά. Μια κουταλιά. Να ακούσει. Ωραία, γέμιση μέσα. Καλή σκοπή. Ο Διός μη. Τόσο όσο. Εμένα είναι τόσο όσο. Εγώ δεν έχω με το μάτι. Θα σου πω, όταν μου θα μπει στη μια μεριά. Ναι. Θα μπει έτσι. Θα κλείσει. Θα τα κλείσω έτσι με τα δάχτυλα μου. Και μετά θα το πατήσω. Και με το πιρουνάκι μου έτσι να σιγουρευτώ ότι Δεν χρειάζεται να βάζεις νεράκι για να κλείσει. Εμένα η γιαγιά μου βάζει νεράκι. Όχι. Να τα βάλω. Ασχολήθηκα αρκετά με την κυπριακή κουζίνα. Είναι και ακόμα έχω κάτι. Πάρα πολλές συνταγές. Ήταν η ερώτησή μου που αυτή η ερώτηση που ήθελα πάλι να κάνω. Πάλι το πρώτο. Πόσο κάνεις εσύ εδώ πέρα, εγώ θέλω να ρωτήσω. Πόσο, να κάνω κι εγώ ένα. Όχι, άστο, μην πείτε. Γιατί, ήμουν σίγουρη ότι θα έλεγε. Τι πείτε τώρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ήσουν από παιδί, α πούμε, σαν παιδί. Ασχολούσα αυτά που λέμε τα παιδιά στην κουζίνα τη μαμά και προσπαθούσα. Όχι, ένα ασχολούμαι. Δουλειέ στο σπίτι με τα μηνά. Ελά, σου πω, είχα πιο μεγάλη αδερφή που ασχολείται παραπάνω με τι μαγειρικέ. Εγώ δεν ασχολούμαι. Και σαν φοιτήτρια που ήμουν, δεν ασχολούμαι. Πού ήσουν φοιτήτρια, κυρία Ελίζα? Τέλειωσα την Πανδιούν Πολιτικέ Επιστήμε. Αλλά όταν επαντρεύτηκα και εκεί ξεκίνησα. Ναι, άρχισα να ξεκινήσουμε να ψήνουμε, μου είπαν. Τα παίρνω εγώ ένα-ένα, ναι. Και τα βάζω έτσι, χωρίς λάδι. Αψίστε το. Κάνατε. Ναι. Κυρία, χωρίς λάδι τα ψήνουμε. Χωρίς λάδι, γιατί θα το βγάλουν τζούνο που έχω, πατούμε τα έτσι. Να γίνουν γύρισμα, ναι. Τι κάνεις το κάνεις, κυρία Ζωμή? Πες μου. Τι κάνεις το κάνεις, κανονικό έτσι. Σε αυτό, τον τούτο. Ναι, αλλά αν δεν το έχουμε τούτο, μπορούμε να βάλουμε τα αντιπολιτικά τα δικά, κυρία Ζωμή. Έχω τρία αγόρια
Και είναι τρεις γιατροί. Το δερματολόγο τον Γιάννη που βγαίνει παράθυρο, ο μεγάλος είναι ο γιατρός και ο μικρός είναι γενικός χειρουργός. Ποιο ήταν το αγαπημένο του φαγητό που έκανε, που το τρώγαν όλοι. Ποιο ήταν το κεφτέδες. Α, Ελίζα μου, κεφτέδες. Θα έρθω κι εγώ να μου κάνεις κεφτέδες. Κουπέρκια, μακαρόνια του φούρνου, γίγαντες γιαχνί. Ένα φαγητό, κύριε Μιχάλη, πέτω κάτι. Πέτω. Μπαρλάκια. Έχω τα. Εξαιρετικά τα γιουβαρλάκια. Εξαιρετικά. Σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια. Έχουμε τα. Πότε να κάνουμε. Για να το προσκαλεστήκαμε μόλις, κύριε Μιχάλη. Να κοπιάσετε στο χωριό. Στο χωριό Σιλίκου. Τώρα που να βράσουν οι μιλητσίστες. Βέβαια, σας ρωτάνε μέσα στο. Α, εγώ έχω να τα γιουβαρλάκια. Σας ρωτάνε μέσα στο YouTube για συνταγές. Σας πούνε, ας πούμε, κύριε Ελίζα μου, μπορείτε να μου πείτε αυτό γιατί. Ξέρω τι. Γιώτα μου. Διαβάστε τα σχόλια του κόσμου. Φαντάζομαι. Μα είναι συγκινητικότατα από όλον τον κόσμο. Από όλες τις χώρες. Από όλον τον κόσμο μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Πραγματικά. Μπείτε λίγο στον κόπο, δέστε σχόλια και θα καταλάβετε. Και μας παίρνουν και τηλέφωνο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Κάποιοι ήρθαν από την Αυστραλία να μας δουν. Αλήθεια το λέτε. Ο Μαρκεταρίς ο Γρηγόρης τη συνταγή της πίτας. Μάλιστα. Για τη ζύμη. Η ζύμη, ναι. Εξεχάσαμε τη ζύμη. Η ζύμη. Εδώ για να κάνω τούτα που είναι μεγάλα μπουρέκια. 10 μόνο. Για 10 χρησιμοποίησα έναν ποτήρι αλεύρι 120 γραμμάρια χωριάτικο. Ένα κουταλάκι ξύδι. Λίγο αλατάκι. 25 ml ελαιόλαδο. Πάντα χρησιμοποιούμε στα δάκρυα. Όχι, εντάξει, γιατί δεν τον έχω καλύψει. Και 50 ml χλιαρό νερό. Χλιαρό γιατί πρέπει να είναι, ποτέ δεν το πατάει. Δεν είναι απαραίτητο γι' αυτό. Εντάξει, είναι χλιαρό βάμε. Επειδή είναι σημαγιά. Είναι σημαγιά, δεν μας πειράζει. Α, ωραία. Αλλά δεν ξέρω να βάλει το παγωμένο. Εντάξει. Είδες το λαδάκι που έρχεται στο παιχνίδι. Παιδιά, μυρίζουν τέλεια, είναι υπέροχα και είναι η πρώτη φορά που νομίζω θα φάνω όλοι που είμαι εγώ εδώ. Όχι, για να πας η Γιούτα μου, δίπλα μάμα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε να δούμε το αποτέλεσμα εδώ. Μαζί μου δεν φοβάσαι τίποτα. Τίποτα δεν φοβάμαι μαζί σου, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Θα έρθεις και άλλες φορές, κυρία Ελίζα. Οργάνωση, α. Σ' αγαπώ. Είσαι σημαντική οργάνωση, Γιώτα μου. Είσαι εξαιρετική. Είσαι σημαντική, πάντα στη ζωή. Όταν έρθεις κοντά, πιάνεις τη μυρωδιά. Ξέρεις τι μ' αρέσει, που σε όλη αυτή την έμπνευση ξεκίνησε από το σύζυγό σου. Εντάξει, Γιώτα μου. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι και θα το ανεβάσουμε. Θέλω. Την αρχή την έχουμε κάνει στο σπίτι και θα συνεχίσουμε, θα είσαι μέσα. Θέλω πάρα πολύ, ναι. Κάψει, κυρία. Όχι, όχι, δεν θα τα κάψει. Καλά. Κύριε Μιχάλη, προσέχεις ότι εγώ τα κάνω καλά και απλά υπάρχει μπούλι. Βλέπεις το λάδι που φουσκώνουν μέσα και φγαίνει. Εντούτον ναι. Της γέμισης που φγαίνει. Έτω. Και δεν βάλαμε καθόλου μέσα στο τηγάνι ελαιόλαδο. Έχω ιδέες. Δεν είναι το σημαντικό βήμα. Ναι. Ωραία. Όμως πρέπει να σκεφάσουμε, να μελετούμε, να βλέπουμε. Εγώ μελετώ εσένα. Έχει τώρα τρεις εβδομάδες που σε ανακάλυψα και μελετώ μέσα από το YouTube. Για τον Ανδρέα. Πολύ λίγα υλικά. Γεια σας, εμείς είστε με γιοχοί. Ναι, ναι, λάτε. Σας θέλουμε. Τι κάνετε. Εμύρισε μέχρι κάτω. Κύριε Ελίζα μου, πες παρακαλώ. Πού είναι ο κύριος Μιχάλης που έχει εμπιστοσύνη. Κύριε Μιχάλη μου, πες σε παρακαλώ. Τι ωραία που τα έκανα. Όλοι με αμφισβητούν, κύριε Μιχάλη. Πάει καλό, κύριε. Έλα, πήγε καλό. Παιδιά, τέλειο. Τέλειο. Τι το έκανα. Αναλόγως και... του συντόμου του χρόνου και των περιορισμών όλων. Πολύ λίγα υλικά και παρόλα αυτά. Να μου ξανάρθετε. Είναι ωραίο, ναι. Θέλουμε να έρθουμε. Είναι ο δρόμο που μα αρέσει. Πονάει σαν ανοιχτό παράθυρο με το Γιάννη. Πέτρο, δοκιμάσαμε και ούτε συνταγέ τη μάμα σου. Γεια σα. Γεια. Καλώ ήρθατε. Εγώ είμαι ο Ανδρέα, σα εγνώρισα. Άντε, Ανδρέα, δοκίμασε τα μπουρέκια μα. Θα σα βάλουμε μέσα στο βίντεο. Είσαι ο ναι, που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Έλα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Κουρεκάκι, Τζοσί. Ευχαριστώ. Έχεις μέσα συνταγές από κουβαλάκια και τέτοια. Έλα, σου μέσα και μελούι να θέλεις να βάλεις πάνω. Απορρέσεις στο φούρνο, απορρέσεις στην κατσαρόλα, χαλούμια, τίτκα.
το γιαούρτι, τραχανάδες, ό,τι θέλεις έχει. Και συνεχίζουμε να βάζουμε όλα τα γλυκά του Ιταλίου. Η επιτυχία είναι διότι μπαίνουν συνταγές μελετημένες, προγραμματισμένες, δοκιμασμένες. Για τα φύλλα και χωρίς δηλαδή μέσα στο... Είναι πολύ ωραίο που εντράγανε στο. Πάρα πολύ ωραίο. Μέσα στη ζύμη έχει λίγο ξύδι. Κύριε Μιχάλη, χάρηκα που είδα. Και εγώ, Ανδρέα μου. Θα τα μιλήσουμε. Να σας πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά. Και εμείς έχουμε. Πάρε μάνα. Πάρε να πάρεις σου. Έλα, ευχαριστώ δικό μου. Ανδρέα μου, πού έχουμε χάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τούτο είναι λίγο ο μόνος. Τρώει το Πέτρος, ήρθε εδώ. Μα πρέπει να το ψήσουμε. Δεν πειράζει. 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 Δεν πειράζει.